Είμαστε στη Δελτία Ευθεία για την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Να υπενθυμίσω εδώ ότι έχουμε στη διεύθυνσή μας, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου, 106 νέες θέσεις που τις ιδρύσαμε φέτος. Για πρώτη φορά δηλαδή, φέτος ιδρύθηκαν θέσεις ειδικοτήτων και ειδικού βοηθητικού προσωπικού και στην ειδική αγωγή διάφορες ειδικότητες, που δεν είχαν ιδρυθεί άλλη φορά. Έχουμε λοιπόν 106 νέες θέσεις και έχουμε 131 διορισμούς νέων εκπαιδευτικών. Αυτοί οι 131 νέοι εκπαιδευτικοί άρχισαν από χθες και παρουσιάζονται, καταθέτουν τα δικαιολογικά τους και ορκίζονται. Χθες ορκίσαμε 13 εκπαιδευτικούς, σήμερα είναι περίπου 30 που έχουν έρθει και έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους και σε λίγο θα έχουμε την ορκομοσία τους. Και η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή λοιπόν έχουν περιθώριο προθεσμία να παρουσιαστούν, να υποβάλουν τα δικαιολογικά. Στη συνέχεια θα δοθούν τα κενά, οι κενές θέσεις, θα μπουν, θα κάνουν δήλωση τοποθέτησης, θα τοποθετηθούν και στις εναπομείναντες θέσεις, που είναι θέσεις λειτουργικές πια, λειτουργικά κενά, που εκεί μέσα θα είναι και οι άδειες, κάποιες αναρωτικές, μακρές αναρωτικές άδειες ή επαπειλούμενες ενδεχομένως που θα εμφανιστούν την 1η του Σεπτέμβρη, εκεί θα προσλάβουμε αναπληρωτές. Άρα περιμένουμε ακόμα τον διορισμό των αναπληρωτών, ώστε στις 11 του μηνός ο αγιασμός να γίνει κανονικά και να μην έχουμε κανένα κενό όπως έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, να έχουμε κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών που προκύπτουν.